συνάδελφοι, οι ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου προωθούνται από την κυβέρνηση ως το νέο μοντέλο απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, στη δεύτερη αξιολόγηση που ξεκινάει με την Τρόικα, σε απόλυτη συμφωνία μαζί της. Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Πληρώνονται από τους εργολάβους μία φορά τους 4 μήνες και ταυτόχρονα παίρνουν τα μισά από αυτά που δικαιούνται. Το ρόλο αυτό τώρα να τους πίνει το αίμα θέλει να το παίξει το δημόσιο, τα δημόσια νοσοκομεία. Συνάπτουν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου χωρίς δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν σπαστά ωράρια, 3 ώρα, 4 ώρα, με 300-400 ευρώ το μήνα, χωρίς να δικαιούνται αντιληπτικό επίδομα, κανονική αναρρωτική άδεια, χωρίς κανένα δικαίωμα. Το Υπουργείο ισχυρίζεται ότι με υπουργικές αποφάσεις μπορεί να καταργήσει τον νόμο. Δεν μπορεί να καταργηθεί ο νόμος, καθότι οι υπάλληλοι του ελεκτικού συνεδρίου δεν υπογράφουν δικαιώματα που αναγράφονται σε υπουργικές αποφάσεις και δεν ανατρέπουν σε νόμο ψηφισμένο από την Βουλή.